Στην περασμένη μας ομιλία μιλήσαμε για την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο αυτή του Τριωδίου. Καταλήξαμε ότι στα δύο πρόσωπα εκείνα το ένα απολέστη και το άλλο εσώθη, διότι κατέβη λέει δε δικαιωμένος ούτως ή εκείνος, δηλαδή κατέβη ο τελώνης δε δικαιωμένος και όχι ο Φαρισαίος. Όμως στην περίπτωση αυτή άφησε να εννοηθεί ότι θα είναι αρκετό κάποιος να χτυπήσει το στήθος του και να πει ο Θεός ηλάσσει τίμη το αμαρτωλό και έτσι να εξασφαλίσει την αιωνιότητα. Δεν είναι όμως έτσι. Ναι μεν πρέπει να ελπίζεις ότι η σωτηρία σου είναι από το Θεό, όμως και κάτι άλλο θα πρέπει να κάνεις. Γι' αυτό ακριβώς είπε ακόμη μία άλλη παραβολή μεγάλη, την οποία λέγουν οι πατέρες ότι εάν και μόνον αυτή την παραβολή ο Χριστός ερχόταν στον κόσμο να πει, είναι τόσο περιεκτική, τόσο καλοτοποθετημένη, τόσο διαφωτιστική, που θα ήταν αρκετό να μάθουμε το πώς μας έφτιαξε ο Θεός, το τι πέσαμε εμείς και πώς πέσαμε και πώς σωζόμεθα σήμερα. Είναι η παραβολή που ξέρουμε από τα σχολικά θρανία ακόμη, του ασώτου λεγόμενου Ιού. Και σε αυτή την παραβολή όμως υπάρχουν δύο άνθρωποι. Δεν είναι μόνον ο άσωτος Υιός, ο οποίος πράγματι αντάρτεψε, έκαμε τη ζωή του, απέτυχε μακριά από το πατρικό, όμως μετενόησε, ήρθε στον εαυτόν του, επέστρεψε, εξομολογήθη, απεκατεστάθη. Εν αντιθέσει με τον άλλον, ο οποίος δεν απεμακρύνθη από το σπίτι, έμεινε κοντά στο πατρικό, όμως στο τέλος τάμπλεξε. Δεν αναφέρεται η συγγραφή ότι αυτός εισήλθε. Και θα μπορούμε εμείς να πούμε ότι και μεταξύ αυτών των δύο προσώπων ο εις απολέστη και ο άλλος εσώθη. Την παραβολή αυτή την έχει περισσώσει μόνον ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Συγκεκριμένος στο 15ο κεφάλαιό του, και μάλιστα την έχει τοποθετήσει τρίτην κατά σειράν. Έχει γρηγορότερα πει δύο συνοπτικές παραβολές εξίσου σοβαρές και μιλώντας για το ίδιο θέμα, για την απολεστήσαν ψυχήν. Η μία, η παραβολή εκείνη, είναι η παραβολή του τζοπάνου εκείνου που είχε τα 100 πρόβατα και έχασε το ένα και άφησε τα 99 και κατέβηκε στα φαράγγια κάτω και βρήκε αυτό το απορολός πρόβατο, το οποίο το έβαλε επί του ώμου του και το επέστρεψε στη μάντρα χαίρον. Αυτή είναι η πρώτη παραβολή. Η δευτέρα παραβολή με το ίδιο νόημα στη συνέχεια είναι η παραβολή της απολεστήσεις δραχμής. Κάποια κυρία έχασε μια δραχμή και σήκωσε τα πάντα μέσα στο σπίτι, ξετίναξε κλπ. Και εν τέλει όταν το βρήκε, βγήκε στο παράθυρο και φώναξε και στις άλλες γυναίκες, στις γειτόνισσες να χαρούν επί τη ευρέση της δραχμής. Δείχνοντας λοιπόν τα δυο αυτά περιστατικά την αξία της απολίας της δραχμής και του προβάτου, προδικάζει κατά κάποιον τρόπον και τα περιστατικά για την ψυχή του ανθρώπου, για το πρόβατο του απορολός που είναι ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια λέγει αυτήν τη λεγόμενη μεγάλη παραβολή του ασώτου. Το κείμενο έχει ως εξής. Άνθρωπός της, κάποιος άνθρωπος, είχε δύο υιούς. Και είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί, «Πάτερ, δώσ' μη το επιβάλλον μέρος της ουσίας».
και δίλεν αυτής των βίων. Και με του πολλάς ημέρας συναγαγωνά πάντα ο νεότερος Υιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού ζών ασώτος. Συνοπτικός και περιεκτικός όμως. Ένας πατέρας είχε δύο παιδιά. Ο νεότερος δεν ήθελε να καθίσει στο σπίτι, όπως τα λέγαν, να υπακούσει στα διαταγάς και στην νοοτροπία του σπιτιού. Νόμισε ότι έχει και αυτός περιουσία, έχει δικαιώματα, έχει μερίδιο. Και γυρίζει στον πατέρα του, δώνει το μερίδιό μου να φύγω. Ο πατέρας, χωρίς να τον προσβάλλει καν, να του πει από πού το έχει στο μερίδιο και από πού δικαιούσε, πράγματι έκαμε το μικρότερο ταπεινά, του εχώρισε το μερίδιό του, του το έδωσε. Αυτός εκάθισε λίγες μέρες, θα έφτιαξε όπως τα λέγαμε τις βαλίτσες του και θα επήρε ό,τι ενόμιζε ότι μπορεί να του χρειαστεί εκεί που θα πάει για να κάνει ανετοτέραν την ζωή του και έφυγε. Φεύγοντας, εκεί που πήγε δεν τα πρόσεξε αυτά που πήρε μαζί του, αλλά τα έζησε όσο μπορούσε, νόμιζε ότι δεν θα τελειώσουν ποτέ και τα σπατάλησε, μάλλον δεν τα πρόσεξε, γιατί ξέρετε, άμα δεν το έχει κερδίσει κανείς κάτι με τον κόπο του, με τον ιδρώτα του, δεν το εκτιμεί. Θυμούμε κάποτε επολύτω ένα λιοστάσι που το λένε, πολλούς αντελιές, και πρόκειται να τις πάρει ένας Αμερικανός, ο μόνος που είχε χρήματα τότε, και είπε του μεσίτη, θα ήθελα, του λέει, να μου εξακριβώσεις αν αυτός που πουλάει το λιοστάσι το έχει από ιδρώτα δικό του ή το έχει από τον πατέρα του κληρονομιά. Τι μας ενδιαφέρει εμάς τώρα αυτό το πράγμα, του λέει. Εμάς μας συμφέρει το ποσό που ζητάει. Τι μας ενδιαφέρει που θα το έχει. Ενδιαφέρει, του λέει, εμένα. Πράγματι λοιπόν, αυτός πήγε και ανακάλυψε ότι το έχει κληρονομιά από τον πατέρα του. Πόσο λοιπόν του ζητούσε 100.000 δραχμές, του λέει, πες του, του δίδουμε 60, αν θέλει να μας το δώσει. Και το δώσε με 60. Λέει, πώς το δώσε, λέει, τόσο λίγο. Δεν είχε ιδρώσει, λέει. Αν είχε ιδρώσει δεν θα το δίνε. Έτσι είναι. Ο άνθρωπος δεν τα εκτιμεί τα δώρα, ούτε από τον πατέρα του, ούτε από το Θεό. Δεν τα εκτιμεί και τα σπαταλά. Ασώτος μάλιστα, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει εδώ. Έχουμε τη γνώμη ότι είναι δικά μας. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίου, στο δέλτα κεφάλαιο, λέγει, για πες μου, λέει, άνθρωπε, τι είναι εκείνο που έχεις το οποίο ουκ έλαβες. Πες μου. Και εφόσον τα πάντα έλαβες, πώς καυχάσαι ομνή λαβών. Νουν τον έλαβες. Μάτια τα έλαβες. Δύναμη την έλαβες. Συγγένεια, γνώση, τα πάντα τα έλαβες. Δεν τα φέρες από τη μητέρα σου. Τη μητέρα σου δεν κρατούσες τίποτα. Όπως όταν θα φύγεις από εδώ δεν θα κρατάς τίποτα. Γι' αυτό, όπως λέγαμε, τα σάβανα δεν έχουν και τσέπες για να πάρουν τίποτα μαζί. Πώς λοιπόν καυχάσαι ως μη λαβών. Τα πάντα είναι από τον Θεό και πρέπει να είμαστε υπόχρεοι προς τον Θεό και προσεκτικοί προς την δωρεάν αυτήν, την πνευματική και την υλική περιουσία που μας δίνει ο Θεός, διότι θα μας ζητήσει λόγον μίαν ημέρα. Όμως πάρτα, του λέγει, και πήγαινε να δούμε τι θα κάνεις. Είναι αλήθεια, εγώ το παίρνω παράδειγμα από τον εαυτό μου, δεν μου άρεσε του πατέρα μου το σπίτι. Έτσι μου έλεγαν οι άλλοι απ' έξω. Και εγώ το πίστευα, ότι ο πατέρας μου ήταν εχθρός μου. Φρόζαν ο πατέρας μου, ήταν φίλος μου, και ο πατέρας μου ήταν αυτός ο οποίος εθυσιάζεται για μένα. Αλλά δεν τα καταλάβαινα αυτά τα πράγματα τότε. Τα εκμεταλλεύονται οι άλλοι και γινόταν εκείνο που γίνεται. Και που γίνεται και σήμερα δηλαδή. Θεός κάνει το μικρότερο πάντοτε, σαν να μην προσέφερε τίποτα στον άνθρωπο και να είναι όλα του ανθρώπου, από
την καπατσοσύνη του, όσον δεν είναι τίποτα από το ανθρώπου. Αλλά θα πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι μακριά από το Θεό, μακριά από το πατρικό, μακριά από την Εκκλησία, μακριά από το Ευαγγέλιο, οποιαδήποτε ζωή και αν κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι ανθρωπίνη ζωή. Θα μετανοήσει κάποια μέρα για αυτή τη ζωή μακριά από το Θεό, μακριά από το πατρικό. Αποδίδει την ανταρσίαν εις των νεότερων. Γιατί? Διότι η αμαρτία είναι νεοτέρα. Ευθύς εξ αρχής δεν υπήρχε ανταρσία, αρετή υπήρχε. Έπειτα θώνο διαβόλο εισήλθε εις τον κόσμο αυτό που εισήλθε και γίνεται μέχρι τη σήμερον. Γι' αυτό αποδίδει εις των νεότερων την ανταρσίαν. Κλείνοντας αυτά λέγει: δαπανίσαντος δε αυτού πάντα εγένε το λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνην και αυτό σύρξα το υστερίστε. Φυσικό ήταν, λέγει, έγινε λοιμός στον κόσμο εκείνον που εζούσε αυτός ο άνθρωπος και άρχισε και αυτός να υστερείται. Αυτός δεν ήταν μαθημένος να υστερείται. Ούτε ο άνθρωπος έγινε να υστερείται. Ο Θεός είναι πλούσιος, είναι ανοιχτοχέρης. Ο Σατανάς είναι τσιγκούνης. Σατανάς είναι τσιγκούνης. Αλλά δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα και νομίζει ότι μπορεί να κάνει μια ζωή ευχάριστο, οσοδήποτε και αν φαίνεται ευχάριστος, και ρόδινη ζωή μακριά από τον Θεό και τον νόμον του. Τίποτα. Είναι όπως χαρακτηρίζει παρακάτω. Οι μεγαλύτερες χαρές του κόσμου τούτου είναι σαν τα ξυλοκέρατα, τα οποία τα τρώει λιγάκι ο άνθρωπος, νιώθει μια γλύκα, κάποια ιδίτητα, όμως τα φτύνει έπειτα, διότι δεν είναι για το στομάχι του ανθρώπου τα ξυλοκέρατα. Γι' αυτό και πιο κάτω παρομοιάζει όλη αυτή τη ζωή που έκανε αυτός με βρόσιν ξυλοκεράτων. Αποτέλεσμα: και πορευθείς εκολύθη επλησίασε εν ή των πολιτών της χώρας εκείνης και έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόστιν χείρους. Φανταστείτε, ο νεαρός με τα όνειρα, τα χρυσά μανκέτια και με τα κολαριστά αυτά και με τις βαλίτσες του που έφυγε από το σπίτι Αρχοντόπουλο, ευρέθηκε τώρα σε χειροκαλύβι να τρέφει, να βόσκει χείρους, και επεφήμη γεμίσε την κοιλίαν αυτού από τον κερατίον ονίστιον χείρι και ουδείς εδίδου αυτό. Δηλαδή κοίταγε και αυτός τώρα να χορτάσει εξαιτίας του γενικούλιμου από τα κερατεία, από τα κέρατα, από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά οι χείροι τον κάνανε πέρα όταν έβλεπαν ότι επρόκειο να τους φάει από την τροφή τους. Δηλαδή βρέθηκε σε πολύ δύσκολο κατάσταση. Και ξέρετε, όταν και κανείς είναι αυροδίαιτος, λεπτός κλπ. Και δεν έχει ζήσει αυτή τη ζωή, είναι όπως λέμε σαν να πέφτει από τα σύννεφα. Πολλοί άνθρωποι που φτάσανε σε αυτά τα χάλια, σε αυτή την κατάντια, υφτοκτόνησαν, άλλοι ετρελάθηκαν, έπαθαν μεγάλες ζημιές. Χαρά στους ανθρώπους όμως που κρατούν ενίοτε την ψυχραιμία τους και έχουν την ταπείνωση να σκεφτούν λίγο λογικά και να βρουν το σωστό δρόμο. Διότι για όλα τα θέματα του ανθρώπου, για όλες τις καταστάσεις, για όλες τις κατάντιες, υπάρχει πάντοτε λύσεις. Ο αυτοχειριασμός, η αυτοκτονία δηλαδή, δεν είναι λύσεις, είναι δέσμευσης. Ο Σατανάς έρχεται και λέει: πέταξε τα μυαλά σου να ησυχάσεις. Ίσα ίσα από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να ησυχάσει ο άνθρωπος ποτέ, διότι είναι η μοναδική περίπτωση που ο Θεός πλέον δεν έχει δικαιώματα επί του ανθρώπου. Δεν μπορεί κανένας τον άνθρωπο που αυτοχειριάστη να τον πλησιάσει, να τον βοηθήσει, να του δώσει να πούμε ένα ποτήρι νερό. Είναι αδύνατον, διότι μόνος του συνετάχθη το Σατανά και απεκόπη πλέον από την Εκκλησία. Γι' αυτό και ούτε θάπτεται, ούτε ευχές του προσφέρει η Εκκλησία, ούτε μνημόσυνα να του κάνει, τίποτα εγκαταλείπεται. Και ας το έχουμε αυτό υπόψη, διότι είναι τόσες οι δυσκολίες της ζωής αυτής και ο Θεός να μας φυλάει από παρόμοιες περιπτώσεις. Εδώ
τον παρουσιάζει τώρα συλλογισμένον. Ο συλλογισμός του είναι έσωθεν. Τα λέγει μόνος του τώρα αυτά. Τι λέγει? «Είσαι αυτόν δε ελθόν», είπε. «Πόση μίσθη του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον, εγώ δε λιμώ απόλυμε». Έκανα συλλογισμό. Πετάχτηκε για μια στιγμή στο σπίτι. Έτσι περνάνε όπως περνώ εγώ στο σπίτι. Όχι τα αδέρφια μου, ο αδερφός μου δεν περνάει έτσι, αλλά ούτε οι μίσθιοι, ούτε οι εργάτε το έχουν μπόλικο το φαγητό, το έχουν μπόλικο το ψωμί. Εγώ λιμώ απόλυμε. Αναγνωρίζει λοιπόν. Από τη στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος που θα αναγνωρίσει ότι τάμπλεξε, ότι έκαμε λάθος, από εκεί αρχίζει η μετάνοιά του, από εκεί αρχίζει η σωτηρία του. Αλίμονο από τον άνθρωπο ο οποίος δεν παραδέχεται. Διότι αν παραδεχτώ ότι σθένησα, θα πάω στο γιατρό. Αν παραδεχτώ ότι πεινώ πραγματικά, θα πάω να βρω λίγο ψωμί, λίγα χόρτα, κάτι να βάλω στο στόμα μου. Αλίμονο από εκείνο που δεν το παραδέχεται. Εδώ αυτός άρχισε να το παραδέχεται. Είναι λοιπόν στα σκαριά της μετανοίας. Και η μετάνοια πάντοτε είναι σωτήριος. Η μετάνοια λέγεται θύρα ελέους. Γίνεται έλεος εκ μέρους του Θεού, κατά τον Άγιον Ισάκ, το Σύρο δηλαδή, σας λέγω τώρα, θύρα ελέους. Γίνεται έλεος εκ μέρους του Θεού, διότι ο άνθρωπος μετανοεί και επιστρέφει εις τον δυνάμενον να του υπουλώσει τη ζημιά που έπαθε και να τον αποκαταστήσει. Πότε όμως έγινε αυτό το πράγμα? Όταν αφενός δεν μπορούσε να χορτάσει εξ αυτών και όταν αφετέρου ήλθε στον εαυτόν του. Είσαι αυτόν δε ελθόν. Καλά, μέχρι τώρα πού ήτανε? Ή το εκτός εαυτού? Έχετε τη γνώμη ότι είμαστε στον εαυτόν μας? Είμεθα στα λογικά μας, έχετε τη γνώμη? Μόνον ο άνθρωπος ο οποίος ενεργεί θεοφοβούμενα είναι στα λογικά του. Ο άλλος είναι επίοικος τρελός. Είναι εκτός εαυτού ο άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται για την ψυχή του. Είναι εκτός εαυτού ο άνθρωπος ο οποίος απεμακρύνθηκε από τον Θεό, από την Εκκλησία, από την πραγματικότητα. Η πιο σκληρή πραγματικότητα είναι η υπόθεση του θανάτου, που εκεί ισοπεδώνονται όλα. Εκεί σταματούν δόξες, σταματούν απολαύσεις, σταματούν τα πάντα. Είναι η πιο σκληρή πραγματικότητα. Όσο και αν ο άνθρωπος απολαύσει τον κόσμο τούτον, δεν κάνει τίποτα άλλο, ή μόνο τρέφει την αθάνατο ψυχή του με ξυλοκέρατα και δεν χορταίνει ποτέ. Κανένας αμαρτωλός δεν χορταίνει. Πάρετε μία πόρνη, ουδέποτε εχόρτασε. Πάρετε έναν γυναικά, πόρνο, μιχό, ουδέποτε εχόρτασε. Πάρτε ένα μέθυσο, ουδέποτε εχόρτασε. Πάρτε ένα φαγά, βάνει το δάχτυλό του, κάνει έμετο να ξαναφάει. Ουδέποτε εχόρτασε. Δεν χορταίνονται οι αμαρτίες. Να πει αρκετά μέχρι εδώ. Απέλαυσα, έπαιξα, εγλέντισα, έκαμα. Δεν έχει. Τον φτάνει κάτω κάτω. Σατανάς είναι σαδίστας και οι αμαρτίες δεν είναι για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ακριβώς δεν τις χορταίνει ο άνθρωπος. Δεν χορταίνουν τον άνθρωπο. Και κάτω από την πίεση αυτή επιτρέπει ο Θεός να φτάσει ο άνθρωπος κάτω κάτω. Μήπως εκεί χτυπώντας καταλάβει τι του γίνεται. Πράγμα το οποίο αυτός το κατάλαβε και ήρθε στον εαυτό του, ξύπνησε. Και πατώντας κάτω κάτω πετάχτηκε επάνω και λέει, τι είναι αυτό που κάνω εγώ? Εδώ έτσι και έτσι στο σπίτι μου είναι. Εγώ γιατί? Ναι, κανόνισε λοιπόν. Πώς θα κάνεις? Πώς θα κάνω? Θα σκοθώ να πάω στο σπίτι. Μεγάλο πράγμα. Πού να πατήσει ο άνθρωπος τον εγωισμό να γυρίσει και να πει στον πατέρα ότι έφταιξα? Ναι μητέρα, σε πίκρανα. Ναι, πού? Ο εγωισμός δεν αφήνει τον άνθρωπο. Χρειάζεται ταπείνωση στο σημείο αυτό. Αυτό λοιπόν μέσα του λέγει, φτιάχνει την απολογία του, τη μετάνοιά του.
Αναστάς, λέει, θα σηκωθώ, πορεύσομαι εις τον πατέρα. Και ερώ αυτό και θα του πω: Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, ουκέτι είμαι άξιος κληθήνε Υιός σου, κάμε με έναν των μυστείων σου. Αυτά εσκέπτετο όταν ήτανε στη Χειροκαλύβη εκεί έξω με τα γουρούνια. Μέχρι εδώ είναι μετάνοια. Μέχρι εδώ είναι μετάνοια. Η μετάνοια όμως μόνη της ακινοποίητος δεν σώζει. Μία απόφαση όταν εκδοθεί και δεν κοινοποιηθεί, δεν μπορείς να έχεις κανένα αγαθό αποτέλεσμα. Πολλοί άνθρωποι που έμαθαν ότι βγει από κάποια επιτροπή, βγήκε η απόφαση υπέρ των. Πήγαν στο ταμείο να εισπράξουν κάτι που θα έπρεπε να εισπράξουν και πήραν την απάντηση ότι εμάς δεν μας κοινοποιήθη καμία ακόμη απόφαση. Μα βγήκε, ναι, σας πιστεύω, αλλά δεν μας κοινοποιήθη. Περάστε με λίγες μέρες, αν μας κοινοποιηθεί η απόφαση, να εισπράξετε ό,τι έχετε λαμβάνει. Μέχρι εδώ είναι μετάνοια. Πολλοί άνθρωποι μετανοούν. Ναι, δεν το έκανα καλά αυτό. Ναι, τον επίκρανα εκείνο. Ναι, τον ατίμασα εκείνο. Ναι, τον επλημμύρισα στα δάκρυα εκείνο. Ναι, τον πενθοφόρησα εκείνο. Ναι, στέρισα τη μάνα, τον πατέρα των παιδιών εκείνο. Ναι, τι βγαίνει όμως? Ναι, δεν βγαίνει τίποτα μέχρι εδώ. Είναι καλή όμως η μετάνοια, αλλά δεν επιφέρει αγαθά αποτελέσματα εάν δεν κοινοποιηθεί αυτή η μετάνοια. Ακούσετε λοιπόν το τι έγινε στη συνέχεια. Αυτά τα εσκέπτε το εκεί, λέει: Αναστάς πορεύσομαι εις τον πατέρα. Μάλιστα. Και πιο κάτω λέει: Και Αναστάς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Δεύτερο Αναστάς με μίαν πρόθεση και μπροστά. Και Αναστάς, δηλαδή αυτό που είχε υπόψη του, το έθεσε σε εφαρμογή. Εδώ είναι η εξομολόγηση, η κοινοποίηση. Ξέρετε πόσους ανθρώπους, αγαπητοί μου, έχουμε μετανοημένους? Σταμάτησαν να κάνουν κάποια αμαρτία που έκαναν ή πολλές μαζί, αλλά ουδέποτε μετανοημένους. Αυτοί τις έχουν τις αμαρτίες εκεί, δεν έφυγαν. Το μυστήριον δεν είναι μετάνοια, ούτε όμως και εξομολόγησης. Μόνο είναι μετάνοια και εξομολόγησης. Γιατί έχουμε πολλούς ανθρώπους που εξομολογούνται και ουδέποτε άλλαξαν ζωή. Εξομολογούνται για να κοινωνήσουν τη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά το Πάσχα κάνουν τα ίδια. Εξομολογούνται για να κοινωνήσουν τα Χριστούγεννα, αλλά ξανακάνουν τα ίδια. Έχουμε λοιπόν πολλούς μετανοημένους και ουδέποτε εξομολογημένους. Ως επίσης έχουμε και πολλούς εξομολογημένους και ουδέποτε μετανοημένους. Έχουμε δυστυχώς ολίγους μετανοημένους και εξομολογημένους. Το μυστήριο είναι μετάνοια και εξομολόγησης. Ούτε μετάνοια ξέρει που λέγουν οι Προτεστάντε, ούτε εξομολόγηση ξέρει που λένε οι Καθολικοί. Είναι μετάνοια και εξομολόγησης. Μετάνοω, μετάβολη, κάνω τα τελείως αντίθετα από εκείνα που έκανα και εξομολογούμε, αναγνωρίζω παρησία εκείνα που έχω κάνει. Το να λέει ένας άνθρωπος στο Θεό ότι ξέρεις Θεέ, εγώ δεν ξανααμαρτάνω. Μπράβο, καλά κάνεις. Αλλά αυτά που χρέωσες μέχρι σήμερα τι θα γίνουνε? Ποιος θα τα εξοφλήσει αυτά? Σκέψου να στείλεις το παιδί στο μπακάλι που ψωνίζει όλο το μήνα βερεσέ και να του πεις: ο πατέρας μου είπε από την πρώτη του μηνός θα ψωνίζουμε επιπληρωμή. Ναι παιδί μου, αλλά πες το κουβαρντά τον πατέρα σου να έρθει να πληρώσει τον λογαριασμό τον πρώτο. Αυτή θα είναι η απάντηση. Το θα πληρώνεις, δεν σου χρωστάω εγώ τίποτα, έχεις δικαιώματα. Όμως τον παλαιό λογαριασμό ο οποίος θα τακτοποιήσει. Είσαι υποχρεωμένο λοιπόν να πας
να τακτοποιήσεις. Και ο μπακάλις, ο ψαράς, ο γιατρός, ο ποδηματοποιός σε ζητούν να πληρώσεις. Διαφορετικά θα περνάς από το άλλο στενό. Δεν θα περνάς απ' έξω από εκεί. Εφόσον ο Χριστός δεν σε ζητάει, ούτε με ζητάει να πληρώσω, ζητάει να λογαριαστούμε, να παραδεχτώ ότι σαν άνθρωπος εχρέωσα, έφτεξα, το έκαμα αυτό για να μου το χαρίσει, και δεν πηγαίνω. Πού είναι η λογική? Πού είναι η δικαιολογία? Αυτή είναι η περίπτωση εδώ. Είπε, δεν τα έκαμα καλά, θα σκοθώ να πάω. Και σηκώθη να πάει. Πολλοί άλλωστε πολλές φορές έχουν αποφασίσει να πάνε να εξομολογηθούν. Δεν τους αφήνει ο Σατανάς. Άλλοι πήγαν και απέξω στην εκκλησία. Άλλοι μπήκαν και δίπλα στο εξομολογητήριο και τους έδιωξε από εκεί. Γιατί ξέρει ο Σατανάς, δεν είναι θέμα μετάνοια, το θέμα εξομολόγησης. Αυτός κρατάει εκεί και σου λέει, μην ανοίξεις το στόμα σου. Διότι υπάρχει ένα δαιμόνιο ειδικό, το οποίο λέγεται κοφών και άλλων. Ποιος λείπει τώρα? Να ο Χριστός, να η Παναγία μας, να είναι άγγελοι, αρχάγγελοι και άγιοι κλπ. Ποιοι λείπουνε τώρα? Λείπουνε οι ζωντανοί που δεν είναι στην εκκλησία για ευλόγους αιτίας, και οι πεθαμένοι οι οποίοι έχουν φύγει. Εμείς οι μεθαπαρόντες. Εμείς οι μεθαϋποχρεωμένοι, φόσον ο Χριστός έρχεται από τον ουρανό να μας αγιάσει, όταν βγει ο Πάτερ και πει μετά φόβου Θεού πίσεως και αγάπης προσέλθετε, ελάτε, να είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε. Οι άλλοι όμως που δεν είναι παρόντες, είσαι κοιμημένοι που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με τα χέρια τους για τον εαυτόν τους, πώς θα βοηθηθούνε? Ακούστε τις λεπτομέρειες. Όταν τοποθετηθεί επί του Αγίου Δεσκαρίου αυτό το τρίμορφο, Παναγία, Κύριος, Θεοτόκος και Άγιοι κλπ, έπειτα παίρνει ο Πάτερ το διακοιμημένο ή από το βιβλίο του και συμπληρωματικά και τα χαρτιά που του πηγαίνουμε εμείς με τις προσφορές μας, και αρχίζει, φόσον βγάλει μια άλλη μερίδα που λέει Ιησούς Χριστός νικά, και αυτή επάνω μια άλλη μερίδα, διότι προσφορά επάνω, σφραγίδα, έχει τρεις αμνούς. Το μεσανόν βγάζει για Χριστό, τα άλλα δύο, το μεν ένα χρησιμοποιείται για τη μερίδα των ζώντων που δια ευλόγους αιτίας δεν βρίσκεται εκεί, και το άλλο για τους εγκυμμένους, και βγάζει εκεί πέρα και αυτούνων, και μνημονεύει, και μπροστά υπάρχουν κάτι ψυχουλάκια μικρά, αν κοιτάξει το Άγιο Δισκάριο. Αυτές είναι ψυχές οι οποίες έπειτα πέφτουν μέσα στο αίμα του αρνιού. Είναι μια υπόθεση που έχει ακόμη, βλέπω ότι δεν με παίρνει ώρα, και επιτρέψτε δεν μου να σταματήσω εδώ και να το συνδυάσω στην ερχομένη ξανά την υπόθεση αυτή. Ο Θεός βοηθεί. Υπάρχει ένα δαιμόνιο το οποίο λέγεται κοφών και άλαλων, που πιάνει το ους του ανθρώπου και τη γλώσσα του ανθρώπου, δεν τον αφήνει να ακούσει και δεν τον αφήνει να μιλήσει. Δεν είναι η κοφή και η άλαλη αυτή, όχι, είναι και αυτό, αλλά είναι και το εξής: εφόσον σου επιτρέπει να μιλάς τα πάντα, να πεις όλες σου τις αμαρτίες και όλες τις βρωμιές και τις ατασταλίες, τις νεανικές και τις πιο βρώμικες, σε όλο τον κόσμο, στους φίλους, στους φιλενάδες κλπ, σου απαγορεύει όμως να το πεις στον παπά. Διότι ξέρει ο Σατανάς ότι αν το πεις σε κάποιον άλλον, όχι μόνο δεν σβήνεται, αλλά και πολλαπλασιάζεται. Θα το μάθει κι ο άλλος, θα ακούσει κι ο άλλος την τέχνη, τη μέθοδο, και θα το κάνει κι ο άλλος. Ξέρει όμως αν το πεις στον παπά, υπάρχει σφουγγάρι και θα σβηστεί. Εκεί δεν σε αφήνει λοιπόν να το πεις. Σε αφήνει επίσης να ακούσεις τα πάντα. Δεν αφήνει όμως να πάει κάτω εκείνο που πρόκειται να σε σώσει. Βάνεις αυτή, ακούσες χρά, πράγματα, θάματα. Δεν σε αφήνει να ακούσεις όμως το σωστό για να το πράξεις. Γι' αυτό το δαιμόνιο λέγεται κοφών και άλαλων. Έχει ειδικότητα, ειδική, και παίζει το ρόλο αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσέξτε το λοιπόν, σας το λέγω. Ουδε μία αμαρτία εξομολογημένη υπάρχει. Και ουδε μία αμαρτία μη εξομολογημένη δεν υπάρχει. Καταλάβατε? Όσες εξομολογήθησαν, έφθησαν, εχάθηκαν. Έχω ακούσει μάλιστα τον Σατανά που τον έδεσε να συρρεύει και τον ρώτησε. Πώς γίνεται? Λέει, δεν ξέρω πώς γίνεται.
ξέρω όταν εσείς εξομολογήσετε στο Μανώλη, ξέρω ότι σβαίνουν αυτές από τα καταστοιχά μας. Πώς σβαίνουν δεν ξέρω να σας πω. Και ότι δεν εξομολογήσετε στον παπά που νομίζετε, είναι ο ίδιος ο Μανώλης με τον Μιχάλη και με τον Γαβρίλ. Εσείς βλέπετε λέει παπά, όμως είναι ο Μανώλης λέει, που σας εξομολογεί. Ο ίδιος λέει είναι στην εξομολόγηση. Πώς λέει τα σβαίνουν δεν ξέρω. Την έχω αυτή την πλάκα, αυτή την ταινία, πώς να σας το πω. Καταλάβατε. Γι' αυτό προσέξετε. Ό,τι αμαρτία εξομολογηθείτε έφυγε. Ό,τι δεν εξομολογηθείτε δεν τη σβήνει να τρως 1000 χρόνια ρίζες. Δεν σβήνει καμία. Δεν σαπίζουνε. Δεν λιώνουνε. Δεν σκουριάνε. Μένουνε. Και όπως σας έχω πει άλλοτε προσέχετε, διότι τις αμαρτίες μας γράφουνε τρεις. Γράφει η συνείδηση που δεν μπορώ να της πείσω δεν το έκαμε σε αυτό. Γράφει ο άγγελος και γράφει και ο διάβολος. Σε τρία μέρη ταυτόχρονα γράφονται οι αμαρτίες μας. Και καταλαβαίνετε τι χρειάζεται για να σβήσουν αυτές οι αμαρτίες. Αν λοιπόν μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν πιάσει το θέμα, ας φροντίσουν να το πιάσουν. Μην τρέπονται. Μην τρέπονται. Ο Σατανάς είναι τεχνίτης. Σατανάς κάνει, δεν ξέρω, το έχω πει, αλλά έστω και για ένα να το πω άλλη μια φορά. Κάποτε εξομολογούσε ένας γέρον, και σαν πολλοί απ' έξω που εξομολογούν το. Σε μια στιγμή σταμάτησε την εξομολόγηση και βγήκε και ήλεγξε κάποιον που ήταν στη συντροφιά αυτών των οποίων ανέμενον να εξομολογηθούν, τον οποίον δεν τον έβλεπαν. Σι του λέει τι θέλεις εδώ πέρα. Κοιτάνε άνθρωποι, δεν βλέπαν κανέναν. Σι του λέει ο ψηλός τι θέλεις εδώ. Είπε λοιπόν, είπαν οι άλλοι ότι ο παπάς κατέπαθε. Εν ονόματι Ιησού Χριστού εσταυρωμένου, εσύ τι θέλεις εδώ μες στον κόσμο αυτόν. Τότε βλέπουν παραδόξως έναν ψηλόν κύριον μεταξύ του κόσμου εκείνου που περίμενε να εξομολογηθεί. Το κεφάλι κρεμασμένο κάτω και δεν μιλούσε. Σε ρωτώ, τι είσαι. Εν ονόματι του Ιησού, είμαι Σατανάς. Χριστός και Παναγία, λένε οι άλλοι. Σατανάς εδώ. Αν πού θέλα πάει ο Σατανάς στα μπέλια. Εδώ θα πάει να σε διώξει από εδώ πέρα. Εδώ. Αυτός είναι ο αγώνας του. Να μην του φύγεις. Άμα του φύγεις θα κλαίει μήνες. Τι κάνεις εδώ. Τι θέλεις εδώ. Μέσα στον κόσμο αυτόν που ήρθε εδώ. Ήρθα λέει κάτι να δώσω. Τι να δώσεις. Να δώσω λέει κάτι που τους είχα πάρει. Τι τους είχες πάρει. Τους είχα πάρει την τροπή. Γιατί τις είχες πάρει. Για να αμαρτήσουν. Και τώρα τι κάνεις. Τους τη δίνω πίσω. Γιατί. Για να ντραπούνε. Να μην σταπούνε σένα να ξαναμείνουν σε μένα. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν ντρέπονται. Να το πω, να μην το πω. Ξεκινάει να το πει, δεν το λέει. Λόγω της ντροπής. Ο Χριστός το ξέρει. Παναγία το ξέρει, ο Άγγελος το ξέρει, ο Αγιός το ξέρει, εσύ το ξέρεις. Τι τώρα, αν το μάθω ο παπάς. Αν ο παπάς καθόταν να μαζέψει τις αμαρτίες της βρωμιάς του κόσμου, να είναι τρελός. Του παπά τον νουν, ο Χριστός τον καθαρίζει. Όταν σηκωθεί από την εξομολόγηση δεν θυμάται τίποτα. Κάμε τη δουλειά σου εκεί πέρα να γλιτώσεις. Και εντούτοις, πολλοί ξεγελασμένοι φεύγουν. Λένε τα μεγάλα αφήνουν τα μικρά, λένε τα μικρά αφήνουν τα μεγάλα, με τον τρόπο το δικό τους παραμένουν. Δεν είναι λοιπόν αρκετόν ο άνθρωπος να μετανοήσει. Αναστάς, ναι, δεν τα έκανα καλά, θα σκοθώ, ναι. Σήκω λοιπόν, ξεκίνησε, πήγαινε τώρα, ή αύριο δεν είναι δική σου. Ποιος σου είπε θα ξημερώσει. Και Αναστάς, λέει, ήλθε προς τον πατέρα, αυτού. Έτι δε αυτού μακρόν απέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Καλά, πώς τον είδε. Από μακριά. Για να δεις κάποιον, βγες στο σταυροδρόμιο παράδειγμα, έτσι. Για να δεις έναν που έρχεται από μακριά, πρέπει να κοιτάζεις το μέρος από το οποίο έρχεται. Σε κοιτάζεις προς τα κάτω, παράδειγμα, επί της οδού Φερρυππίν Κύπρου. Αν αυτός σου έρθει από εδώ, από το όπισθεν θα τον δεις. Αν θα έρθει από εκεί θα τον δεις. Αν θα έρθει από εκεί θα τον δεις. Για να τον δεις μακριά μάλιστα, πάει να πει ότι παρακολουθείς και περιμένεις ένα σημείο από το οποίο πρέπει να έρθει. Ξέρετε τι διδάσκεται εδώ.
Θεός περιμένει τον άνθρωπο από το δρόμο που έφυγε. Έφυγε κλέβοντας, θα γυρίζει ελεώντας, επιστρέφοντας τα κλεμμένα. Έφυγε πορνεύοντας, θα γυρίσει εγκρατεύοντας. Έφυγε βλασιμώντας, θα γυρίσει ευλογώντας. Δεν θα γυρίσεις έκλεβες και θα γυρίζεις να φτιάξεις από τα κλεμμένα πολυελαίους τώρα και εικόνες. Όχι. Ούτε έκλεψες του Α και του Β και τα δείξεις και τα δώσεις στα ορφανά τώρα. Όχι. Θα τα επιστρέψεις εκείνο που τα έκλεψες και αν θέλει αυτός θα τα δώσει. Εσένα δεν σε βάλε κανένας διαχειριστή. Ούτε του κράτους να κλέψει την εφορία, ούτε του Α, ούτε του Β, ούτε του Γ. Αυτό διδάσκει εδώ. Από εδώ έφυγε αυτός. Από εδώ θα έρθει. Εδώ τον περιμένω. Και τον είδε έτοιμα κράνο. Και τον εσπλαχνίστη. Σας ξεφύγει αυτό. Μιλούσε προχθές μια κυρία από τηλεφών. Ήκουσε μια μου ομιλία και ηλέγχθη. Είχε συνενέσει με τον πουλητή, κλέψει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες δραχμές της εφορίας. Την είχε κάνει βέβαια ο άλλος τη δουλειά για να μην παρουσιάσει μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλο τζίρο. Όμως αυτή ηλέγχεται. Και με παίρνει τι να κάνω. Πήγα στον πνευματικό, δεν μου έδωσε αυτή η σαφή και λοιπά, μου είπε, ξέρω εγώ. Τι σου είπε, δεν σου είπε να τα επιστρέψεις. Με άφησε λέει στη διάθεσή μου. Λοιπόν, και εγώ σκέφτηκα λέει να τα δώσω φτωχούς. Σιγά σιγά αυτά πόσα είναι, 15.000, ξέρω πόσα θα είναι. Όχι λέω, δεν θα τα δώσεις φτωχούς. Θα δώσεις το κράτος που τα έχεις κλεμμένα. Φτωχούς άστους. Δεν θα κλέψεις το κράτος για να δώσεις φτωχούς. Σε βάλε κανέναν εσένα στη μέση. Σύλληγα λίγα χρήματα, 500 σήμερα, 1000 αύριο, μέχρι να φτιάξει το ποσό που έχεις από την εφορία κρατήσει, θα πηγαίνει να παίρνεις 2-3-5 ένσημα και θα τα σκίζεις. Μην του κράτους τα χρήματα αυτά, δεν είναι δικά σου. Σε βάλε κανένας διαχειριστή να κάνεις αγαθοεργία από τα κλεμμένα. Πολλοί πλανώνται στα σημεία αυτά. Όχι. Πατέρα λοιπόν τον περίμενε από εκεί που έφυγε. Από εδώ θα έρθει. Και πράγματι από εκεί. Τον είδε λέει έτη μακράν και τον εσπλαχνίστη. Δηλαδή τον θυμήθηκε πως έφυγε ένας λεβέντης απαστράπτων και λοιπά, και έρχεται τώρα ένα ζαρωμένο πράγμα, μια πατσαβούρα, ένας αξίριστος, ένας αδύνατος. Όμως κρατούσε προφανώς τα χαρακτηριστικά ότι είναι το παιδί του. Και τρέχει τώρα ο γέρον και δραμών. Δεν μπορούσε, δεν άντεχε να τον περιμένει να έρθει μέχρι εδώ και δραμών. Επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλισε αυτόν. Εδώ είναι μια εικόν πως ο Θεός συμπεριφέρεται σε κάθε αμαρτωλή ψυχή που θα γυρίσει πίσω. Οποιαδήποτε αμαρτία και αν έχει κάνει. Όχι πόρνος, όχι μοιχός, όχι κλέπτης, όχι φωνιάς, ό,τι θέλετε. Είναι ψυχή, αθάνατος. Δεν ξέρει ο άνθρωπος την αξία της ψυχής, γι' αυτό ακριβώς δεν ξέρει και αυτή τη χειρονομία τι είπα να πει. Φίλησε κατά αυτήν την έννοια και κατεφίλησε μάλιστα και ο Ιούδας τον Χριστό, αλλά για να τον προδώσει. Κατεφίλησε και ο Θεός τον άσωτο, αλλά για να τον σώσει. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενεργίας Θεού και ανθρώπου. Καταλαβαίνετε τώρα το τι σεισμός έγινε μέσα σε αυτό το παιδί. Πως αυτό σε πήγαινε, σου λέει άραγε θα γίνω και πιστευτός, θα γίνω και δεχτός. Και όταν είδε λοιπόν τέτοια υποδοχή που δεν την περίμενε, φυσικό ήταν να χάσει τα λόγια του. Για σκεφτείτε, όταν γυρίσαμε εμείς από την Αλβανία, θυμάμαι, δεν μας βάλανε στο σπίτι. Δεν μας φίλησε η μάνα μας και λοιπά, όπως έκαμε εδώ ο Θεός, γιατί είμαστε από την κορφή μέχρι τα νύχια με ψήρες. Είχανε βάλει το λεβέτι και έβραζε νερό να μας αιματίσουνε πρώτα, να μας πετάξουν πεταχτό καναρούχο να βάλουμε για να χαιρετηθούμε, για να μην μεταφέρουμε βρωμιά και ψήρα στο σπίτι. Θεός όμως δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει αυτό. Πώς πολιτεύεται ο Θεός και πώς πολιτεύονται οι άνθρωποι. Βρήκε τον εαυτό του και τόλμησε να πει. Είπε δε αυτό ο Υιός: Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Ξέρετε τι πάει να πει ήμαρτον? Έκαμα λάθος.
ημάρτησε του στόχου. Σημαδεύεις, σκοποβολή κάνεις και δεν επήγε μέσα στο στόχο. Ημάρτησε του στόχου. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι για τη βασιλεία των ουρανών. Είναι να γυρίσει πίσω. Ποθενήν πατρίδα παράσχουμη παραδείσου πάλι ποιον πολίτη. Και ημάρτησε. Έκαμε λάθος, πήρε άλλο δρόμο. Ενόμισε ότι από εκεί θα είναι η ευτυχία. Ήμαρτον λοιπόν στον ουρανό και ενώπιον σου και στα δικά σου τα λόγια και στις δικές σου συμβουλές. Ημάρτησα, το παραδέχομαι. Ουκέτι είμαι άξιος κληθήνε Υιός σου. Δεν είμαι άξιος να κληθώ Υιός σου. Και αυτό το παραδέχομαι. Σε πρόσβαλα. Σε έκαμα να λυπηθείς, επώνεσες. Εκεί, παρότι ο νέος έχει να προσθέσει. Και έχει να προσθέσει εκείνο που είπε, κάμε με έναν των μυστείων σου. Ας είμαι ένας εργάτης κι εγώ, μέσα στους πολλούς που έχουμε εδώ στο κτήμα, να είμαι κι εγώ ένας εργάτης. Να μην είμαι Υιός σου πλέον. Αυτό δεν τον άφησε να το πει. Δεν τον άφησε να το πει. Έχετε τη γνώμη ότι τυχαία δεν τον άφησε να το πει? Άφησε τον. Εσαι Θεός. Ξέρεις τι θέλει να πει αυτό το παιδί ακόμη. Ας το να ολοκληρώσει. Μα εγώ δεν έχω ανάγκη από δούλους. Αυτός θέλει να τον κάνω δούλον, έναν των μυστείων. Εγώ δεν έχω ανάγκη από δούλους. Έχω αγγέλους και αρχαγγέλους. Αυτό το θέλω για παιδί μου ξανά. Να αισθάνεται ελεύθερα κοντά μου. Να αισθάνεται ότι είναι συμμέτοχος της βασιλείας. Δεν θέλω να είναι δούλος. Και το αφαιρεί αυτό. Δεν τον αφήνει να το πει. Και αυτό να το μάθετε κι εσείς. Να το καταλάβετε κι εσείς. Είμαι θα αρχοντόπουλα. Είμαι θα πριγκυπόπουλα. Πρόκειται περί βασιλείας. Την άλλη Κυριακή θα είναι πισινή στο θέμα αυτό. Και θα κληρονομήσουμε βασιλεία. Και οι δούλοι δεν κληρονομούν βασιλεία. Μόνοι αδελφοί, μόνοι συγγενείς, μόνοι άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος, του σπιτιού, του θεϊκού, κληρονομούν. Γι' αυτό εδώ τον σταματά. Σταμάτα λέει μέχρι εδώ. Όχι. Πολλοί δουλεύουν, κάνουν καλά έργα και περιμένουν να πληρωθούν αύριο. Από πού? Από πού, για ποιο λόγο θα πληρωθείς? Ποιος θα σε πληρώσει? Χριστός? Πρέπει να είσαι Χριστός εσύ μικρός. Να είσαι αλλάξει το αίμα του. Να είσαι συγγένεια με τον Χριστό. Να είσαι πατέρα το Θεό. Και τότε θα σου δώσει και την αμοιβή σου αν έκανες κανένα καλό έργο. Μη επαναπαυόμεθα επί των έργων μας. Τα έργα του ανθρώπου δεν τον σώζουν. Δεν του δημιουργούν προϋποθέσεις εισόδου εις τον παράδεισο. Ο Χριστός είναι η είσοδος. Αυτός είναι η οδός ημών. Αυτός είναι η ζωή ημών. Ο Χριστός. Τον έκοψε λοιπόν εδώ πέρα. Δίδει εντολή αμέσως και λέγει προς τους υπηρέτας. Είπε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού. Ποιοι είναι οι δούλοι? Είναι οι άγγελοι. Αυτό κάνει όταν φτάσει ο άνθρωπος στο εξομολογητήριο. Δίεται εντολή αμέσως να αποκατασταθεί ο άνθρωπος αυτός ως απεκατεστάθηκε τούτος. Εξενέγκατε την στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν. Ποια είναι η πρώτη στολή? Έχετε και δεύτερη? Όχι, αυτή που του δώσαμε πρώτα όταν ευαυτίστηκε. Πήρε μια στολή λευκή αυτός, αλλά όταν μεγάλωσε μας την πέταξε στα μούτρα και πάει να κάνει τη ζωή του με τον διάβολο, με τη σάρκα, με τις φιλενάδες, με τον κόσμο, και είναι εκτός της στολής αυτής. Οι άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία, οι βαφτισμένοι, είναι χωρίς τη στολή αυτή την οποία τους έδωσε στο βάπτισμα η Εκκλησία, ο Χριστός. Και όταν ποτέ επιστρέψουν, τους δίεται ξανά η στολή αυτή η πρώτη. Τι λέμε κάτι μεγάλη εβδομάδα? Τον υφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμεμένον και ένδυμα ουκ έχω να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινό μου τη στολή της ψυχής. Το θυμόσαστε? Αυτή είναι η στολή. Είναι η λευκή στολή την οποία μας δίδει στο βάπτισμα Εκκλησία, διότι είμεθα απόγονοι του Αδάμ και της Εύας και έχουμε στερηθεί τη στολή αυτής. Όταν εξώστε ο Αδάμ και η Εύα, είναι περιστατικά παρακάτω της Τυρινής, αν ο Θεός επιτρέπει να συζητήσουμε, που όταν εξήλθε του παραδείσου κλαίει και οδύρεται ο Αδάμ και λέγει «Στολήν Θεοήφαντον απεξεδίθινο τάλας εγώ». Γυμνός, Θεοήφαντον στολήν. Ναι. Πολλοί τη στολή αυτή την έχουν φέρει από τα Ιεροσόλυμα. Είναι το σάβανο. Το σάβανο αυτό είναι αυτό. Στολή η πρώτη. Δείχνουμε εμείς ότι είμαστε ενδεδειμένοι. Δεν μείναμε γυμνοί απόγονοι του Αδάμ. Ούτε αποβάλαμε
Το ένδυμα μας έδωσε ο Χριστός. Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών ο αναβαλόμενος την ημέρα του βαπτίσματός μας. Αλλά γνώριζε όμως ότι όταν μεγαλώσεις και γίνεις 10, 11, 12, 15, 18 χρονών και ξεκινήσεις για την αμαρτία της σαρκός του κόσμου, σταματήσεις την εκκλησία, σταματήσεις την εξομολόγηση, τη θεία κοινωνία, την προσευχή κτλ. Γνώριζε ότι ο άγγελος θα τη βγάλει τη στολή αυτή. Δεν μπορεί να κυλιέσαι στη βρώμα μέσα με τη στολή τη δικιά μου. Και μένεις στην ιματιοθήκη. Και όταν ποτέ επιστρέψεις ως ο άσωτος Υιός, θα δοθεί εντολή, δώστε του τη στολή την πρώτη. Αυτό είναι. Πολλοί από εμάς είναι με γραβάτα. Πολλοί λέγονται χριστιανοί. Πολλοί, αλλά στολή δεν έχουνε. Τους την έχει βγάλει ο άγγελος. Και πρέπει να μετανοήσουνε, πρέπει να εξομολογηθούνε, να ξανατους τη φορέσει αυτή τη στολή και έτσι να παρακαθίσουνε ένθα ομόσχος πολλής οσιτευτός στην Αγία Τράπεζα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εξενέγκατε λοιπόν, λέει, την στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν. Και δότε δακτύλιον εις την χείρα αυτού, βάλτε του αραβόνα στο χέρι του και υποδήματα εις τους πόδας. Μάθημα μεγάλο για εκείνους που πάνε για χρόνια πολλά και κοινωνούνε χωρίς καμιά προετοιμασία. Άνθρωποι αμετανόητοι και ανεξομολόγητοι προσέρχονται γιατί είναι Μεγάλη Πέμπτη, γιατί είναι Χριστούγεννα, 15 Αύγουστο, ξέρω εγώ, Ευαγγελισμού και κοινωνούνε από ένα δήθεν καλό έθιμο. Χωρίς εξομολόγηση όμως, χωρίς μετάνοια ειλικρινή. Δηλαδή πηγαίνουνε με τις χειροκαλύβεις στη στολή. Εδώ βλέπουμε καθαρά, προκειμένου να δώσει εντολή να τον περάσουν μέσα όπου ο μόσχος ο σιτευτός, του άλλαξαν τη στολή. Του βγάλανε τη βρώμικη στολή της χειροκαλύβης, τον ενέδισαν, τον καθάρισαν και έπειτα τον έστειλαν μέσα. Όσες μανάδες δεν πάνε με τα αίματα στα χέρια τους που έχουν σκοτώσει τόσα παιδιά τους άλλα και κοινωνούν ή κοινωνούν τα παιδάκια αυτά τα οποία έχουν στα χέρια τους. Πόσοι αμαρτωλοί το Σάββατο μεθαύριο δεν θα κάνουνε κόλυβα για τους δίθεν νεκρούς των. Κάθε στιγμή πρέπει να γίνουν τα κόλυβα για αυτούς που είναι ζωντανοί νεκροί στο κεφάλι τους. Που δεν ρίχνει φωτιά ο Θεός και δεν μας δέρνει, είναι η καλοσύνη του αυτή. Δεν είναι η αγιοσύνη η δικιά μας. Τα υποδήματα σας λένε τίποτα? Τι είπα να πει δώσει του υποδήματα? Υποδήματα είναι η χάρη, η δύναμη που δίδει στον άνθρωπο να πατήσει επί όφεων και σκορπίων και επί πάση της δυνάμεως του εχθρού. Πολλοί λένε δεν μπορώ να το κόψω αυτό, θα το πάρω στον τάφο μου μαζί. Ψέματα λες, σε γελάει ο Σατανάς. Ζήτησε από το Θεό δύναμη να δεις πώς θα το κόψεις. Θα δεις πώς θα αλλάξεις. Να δεις πώς ένα πράγμα που αγαπούσες χθες θα το μισεί σήμερα και θα διαφορείς. Ένα πράγμα που αδιαφορούσες χθες θα το αγαπάς σήμερα. Αυτή τη δύναμη τη δίδει ο ίδιος ο Χριστός με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, την οποία λαμβάνει ο άνθρωπος έπειτα συνέχεια όταν κοινωνεί συχνά στην Εκκλησία την Ορθόδοξον. Παίρνει δύναμη και μπορεί να πατήσει τις μεθοδίες του Σατανά. Γι' αυτό και του μυρώνει τα πόδια του παιδιού. Έχετε προσέξει ποτέ σας? Στο βάπτισμα τι κάνει που του σφραγίζει τα πόδια από κάτω με μύρο και του λέει του πατίνε επί όφεων και σκορπίων και επί πάση δυνάμεως του εχθρού. Αυτή είναι η περίπτωση. Τον εξοπλίζει δηλαδή τον άνθρωπο ο Χριστός στην εκκλησία του. Και του κάνει δίνει και τον αραβόνα. Είναι ο Χριστός ο μνηστήρ της ψυχής. Δεν μπορείς λοιπόν την ψυχή σου να τη βάλεις να ερωτοτροπεί με το διάβολο. Έχει μνηστήρα των Χριστών. Και θα γίνει ο γάμος εν εκείνη τη ημέρα όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Και ενέγκατες φέρετε τον μόσχον των σιτευτών. Θύσατε και φαγόντες σε φρανθόμεν. Γιατί όλο αυτό το πράγμα? Ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ειν και ανέζησε, απολωλός ειν και ευρέθη. Και ήρξαν το εφραίνεσθε. Όλο αυτό θέλω να το κάνω εγώ αφ' εαυτού μου για το παιδί αυτό ή το νεκρό και ανέζησε. Μα πως ήταν νεκρό? Αυτό γλεντούσε με τις φιλενάδες του. Ακριβώς γι' αυτό ή το ζωντανό νεκρό. Δεν είναι νεκροί αυτοί που είναι μόνο στα νεκροταφεία, στα κημητήρια. Ή και νεκροί εκείνοι οι οποίοι είναι έξω των νεκροταφείων, αλλά δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία του Χριστού και με τα μυστήρια του Χριστού. Έχουμε και ζωντανούς νεκρούς. Έχουμε και κινητά νεκροταφεία.
Λέμε εμείς βέβαια ερωτηθέντες, τι κάνετε, δόξα στον Θεό, είμαστε καλά. Τι καλοσύνη έχετε? Πλησιάζονται τα παιδιά, κοινωνούν τα παιδιά, εξομολογούνται τα παιδιά. Ο σύζυγος, η σύζυγος, πού τη βρήκα την καλοσύνη και λέτε δόξα σοι ο Θεός? Αλλά δεν ξέρουμε σε τι έγκυται η καλοσύνη και πού έγκυται η ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει δύο ζωές και δύο θανάτους. Ζει η ψυχή εφόσον έχει σχέση με το Θεό, και ζει το σώμα εφόσον έχει σχέση με την ψυχή. Χωρισθέντος του σώματος της ψυχής νεκρούται το σώμα. Χωρισθέντος, χωριστήσεις μάλλον, της ψυχής του Θεού έχουμε νεκρά ψυχή, αποκεκωμένη από τον Θεό. Είναι δηλαδή ζωντανή νεκρή. Και χαίρεται διότι αυτόν τον ζωντανό νεκρόν τον ζωοποίησε και τον έκανε καινούριον, και εφραίνονται. Και λέγει σε ένα άλλο μέρος, χαρά γίνεται εν τον ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Ο άγγελος ο οποίος είναι φύλαξ της ψυχής του ανθρώπου που ζει στην αμαρτία, όταν μετανοήσει βγάζει παράρτημα επάνω και λέγει ότι η ψυχή την οποία εφύλατα ανέστη, μετενόησε και χαίρεται ο ουρανός. Γι' αυτό λέει χαρά γίνεται εν τω ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Πουθενά αλλού δεν λέει ότι γίνεται χαρά στον ουρανό, ποι μόνον εάν ένας αμαρτωλός μετανοήσει. Διότι μειούται κατά μία μονάδα η βασιλεία του σατανά και αυξάνεται κατά μία μονάδα η βασιλεία του Θεού. Και αυτή η μεταβολή πρέπει να γίνει στον κόσμο τούτον. Και διότι ο άνθρωπος δεν ξέρει πότε πρόκειται να φύγει του κόσμου τούτου, πρέπει όσο το δυνατόν γρηγορότερο να συνθηκολογήσει με τον Χριστό, να ζητήσει εν μετανοία και εξομολογήσει έλεος, να του αλλάξει τη στολή και να του κοινωνήσει το σώμα του και το αίμα του, ώστε να μη φοβάται τον θάνατον. Διότι λέγει, ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Εδώ κλείνει η υπόθεση του μικρού. Το τι έκανε, το τι του συνέβη, το πώς σκεφτεί, πώς ενήργησε, πώς τον εδέχτη ο πατέρας και πώς απεκατεστάθη. Όμως υπάρχει και άλλος ένας στη μέση, ο οποίος είναι ο μεγάλος γιος. Αυτός λέγει ο πρεσβύτερος ή το εντοαγρό. Και ως ερχόμενος σύγκυσε τη οικία, ήκουσε συμφωνίας και χωρών. Και προσκαλεσάμενος ένα των παιδών, επινθάνετο τι η ταύτα. Ρώτησε ένα μικρό εκεί, τι ακούω επάνω? Γλέντια, περί τίνους πρόκειται? Και ο μικρός είπε ότι ο αδελφός σου οίκη, αυτός που είχε χαθεί, που είχε φύγει, και ο πατήρ σου έθισε τον μόσχον των σύτευτων, ότι η γένοντα αυτόν απέλαβεν. Εχάρη ο μεγάλος του κακοφάνη. Οργίστηδε και ούκ ήθελε εισελθήν. Κι ούτε αναφέρει αν εισήλθε. Ποιος? Αυτός που ήτανε όλα τα χρόνια με τον πατέρα. Πιο κάτω κατηγόρησε τον πατέρα, μίλησε πολλά άσημα λόγια στον πατέρα, ότι αυτό δεν έπρεπε να το κάνει. Ο δε αποκριθής είπε το πατρί. Διότι ο πατέρας όταν είδε δεν πήγε πάνω, εκατέβηκε και γι' αυτόν ο γέρον κάτω. Και του λέει, πέρασε, ήρθε, ο αδελφός σου ήκει. Ο δε αποκριθής είπε το πατρί. Ιδού, πρόσεξε, του λέει, το σαφτά έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολήν σου παρήλθον. Και εμή ουδέποτε έδωκας έρηφον ένα κατσικάκι, είναι μετά τον φίλο μου εφρανθώ. Ότε δε ο υιός σου ούτος, ο καταφαγών μετά των πορνών των βίων ήλθεν, έθισα σε αυτόν τον μόσχον των σιτευτών. Ο υιός σου, όχι ο αδελφός μου, αλλά τέτοιος πατέρας που είσαι, τέτοια παιδιά έχεις. Πολλοί είναι τέτοιοι σήμερα χριστιανοί και σε όλους τους αιώνας μέσα. Δεν μπορούν να κατέβουν το πώς σκέπτεται ο Θεός για κάθε ψυχή αμαρτωλών. Δεν βλέπουν ότι μια μάνα κάθεται περισσότερο κοντά στο παιδί το άρρωστο, και ας μην είναι εκείνη που, το σέβεται, που την σέβεται και την αγαπά. Ο Θεός τον θέλουν έτσι, τον θέλουν για λογαριασμό τους και όχι για τους άλλους.
Επιμένει ο πατήρ να το βοηθήσει να ξεσκαλώσει από εκεί που τον έβαλε ο εγωισμός του και ο σατανάς, και ο δε είπε αυτό: τέκνον σι πάντοτε με τεμούει και πάντα τα εμασάεστη, εφρανθήνε δε και χαρίνε έδι ότι ο αδελφός σου ούτως, όχι ο υιός μου, ο αδελφός σου ούτως νεκρός ειν και ανέζησε, απολωλός ειν και ευρέθη. Ναι, και ξέρετε πως είμεθα στου μεγάλου αδελφού του ασώτου τη θέση, και ουδέποτε έχει γίνει ομιλία για αυτό το θέμα. Όμως εγώ θα κάμω κάπου αλλού το θέμα αυτό και θα σας το φέρω ως κασέτα εδώ του μεγάλου αδελφού, ώστε να έχετε και τις δύο περιπτώσεις, και του μικρού και του μεγάλου, διότι τα γεγονότα είναι τόσα που δεν τα προλαμβάνουμε. Αν μιλήσουμε περί του αδελφού του μεγάλου την άλλη Δευτέρα, θα χάσουμε την κρίση, θα χάσουμε την έξωση, δεν έχουμε περιθώριο. Έτσι, αυτό που επιμένω και θα ήθελα να κλείσω απόψε το βράδυ είναι